Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομη, γιατί θα αποφύγω αχρίαστες επαναλήψεις, οπότε δεν θα αναφερθώ στις διατάξεις για τις οποίες μίλησα στην πρώτη μου τοποθέτηση σχετικά αναλυτικά, όπως αυτές για την ελάχιστη βάση εισαγωγής και το μηχανογραφικό των δύο φάσεων. Γενικά, το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου εφαρμόζει ένα κυβερνητικό σχέδιο μείωσης των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τους λόγους βέβαια. Κύριοι Υπουργοί, δεν μας τους έχετε εξηγήσει, προφανώς το θεωρείτε περιττό. Την τεχνική των ρυθμίσεων προσπαθείτε να την εξηγήσετε, τη λογική τους όχι. Αντίθετα, αποφεύγετε ακόμα και να αναφέρετε αυτήν την πλευρά των συνεπειών της νομοθέτησής σας. Δεν γίνεται όμως η κυβέρνηση να κρυφτεί πίσω από το δάκτυλό της. Στη διαμόρφωση της βάσης εισαγωγής πρέπει να υπάρχουν και οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ειδικοτήτων. Ο σύνθετος και δυσνόητος τρόπος καθορισμού της ελάχιστης βάσης εισαγωγής ευνοεί λάθη και αστοχίες στα μηχανογραφικά και θα αποτελέσει αιτία αδικιών απέναντι στις οποίες δεν πρέπει να είμαστε αδιάφοροι. Οι μεταβλητοί συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων θα επηρεάσουν και θα ανατρέψουν τα δεδομένα που είχαν εκπαιδευτικοί και υποψήφοι μέχρι τώρα. Θέλω να αναφερθώ και στο ειδικό θέμα της μεταχείρισης των μαθητών των επαγγελματικών λυκείων. Αυτοί αποτελούν περίπου το 35% του συνολικού αριθμού των αποφύτων λυκείου. Με αυτό το νομοσχέδιο απορρίπτεται εμπράκτως το πάγιο αίτημα των ενδιαφερομένων να καθοριστεί για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των αποφύτων των ΕΠΑΛ, ένα ποσοστό επί του συνόλου των εισακτέων. Το αίτημα μαθητών και εκπαιδευτικών επανέρχεται χωρίς αποτέλεσμα εδώ και χρόνια. Ζητούν ένα ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των υποψηφίων που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ και πάντως όχι μικρότερο του 20%. Εκτός από τους προφανείς λόγους δικαιοσύνης, είναι βάσιμη και μια πρόσθετη αιτιολόγηση ότι μια τέτοια ρύθμιση θα έχει σαν αποτέλεσμα και ποιοτική αναβάθμιση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, αφού θα άλλαζε τη σύνθεση και το επίπεδο των τάξεων προσελκύοντας και καλύτερους μαθητές. Από το άλλο μέρος, τους προσθέτουμε και άλλες δυσχέρειες, όπως τη δυνατότητα επιλογής και δήλωσης με το ανώτατο όριο του 20% επί του συνόλου των σχολών. Αυτό σημαίνει για κάποιους τομείς, όπως οι γραφικές τέχνες, μόνο 10 επιλογές. Επίσης, δεν υπάρχει καμία ειδική πρόβλεψη για τους μαθητές των εσπερινών λυκείων. Θεσμοθετείται κοινή βάση εισαγωγής και για τα ημερήσια και για τα εσπερινά σχολεία. Με την κατάργηση των ειδικών ποσοστών υποψηφίων, όπως για τα εσπερινά σχολεία, βάζουμε πρόσθετα εμπόδια στην προσπάθεια αυτών των παιδιών. Γνωρίζετε βέβαια ότι αυτό δεν αποτελεί συμμεταχείριση. Απλώς η ελληνική πολιτεία θέλει να τα αδικήσει, αφού παραγνωρίζει τις ηθικές συνθήκες ζωής και εκπαίδευσης αυτών των παιδιών. Ως προς το δεύτερο μέρος, έχουμε δηλώσει την πλήρη αντίθεσή μας και δεν έχει νόημα να επεκταθούμε. Θεωρώ ζήτημα στοιχειώδους αξιοπιστίας για την κυβέρνηση να φέρει τα στοιχεία που επιγραμματικά ζήτησα στη χθεσινή ομιλία μου για την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα στους χώρους των πανεπιστημίων. Νομίζω ότι είναι εύλογο να τεθούν αυτά τα στοιχεία, εάν υπάρχουν, στη διάθεση του Κοινοβουλίου μέχρι την επόμενη συζήτησή μας την Παρασκευή, στην δεύτερη ανάγνωση. Χωρίς αυτά, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό έδαφος συζήτησης. Δεν θα κάνετε τη Βουλή ούτε τα κόμματα συμμέτοχο σε αυτό το παιχνίδι προπαγάνδας και κατασυκοφάντησης των πανεπιστημίων ως δήθεν άντρα παρανομίας με την παραφιλολογία περί πλήρους ανομίας, καταστροφής κλπ. Για το άρθρο 34, για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, νομίζω ότι είναι σαφής η αρνητική διάθεσή μας και τοποθέτησή μας. Θέλω μόνο να επισημάνω ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται χρειάζονται προσοχή. Πάνω από τις μισές περιπτώσεις που αναφέρονται ως αιώνιοι φοιτητές είναι απλώς παλιές εγγραφές που συντηρούνται στα αρχεία των σχολών. Ας δούμε τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ελστάτ από το 2018. Από τους περίπου 283.000 φοιτητές πέραν κανονικών ετών φοίτησης, νήσιν 2 κλπ, μόνο το 37% έχει έτος γέννησης μετά το 1990. Στις σχολές χωρίς επαγγελματική προοπτική, το ποσοστό είναι γενικά μεγαλύτερο. Αλλά όχι μόνο. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά τη νομική σχολή. Από τους 2.963 φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα 4 έτη φοίτησης, μόνο 450 έχουν γεννηθεί μετά το 1990, ούτε 15% δηλαδή.
Θα έπρεπε λοιπόν, κύριοι Υπουργοί, να λειτουργούμε με τα πραγματικά στοιχεία και όχι να εμφανίζονται κατά βούληση για τη δημιουργία εντυπώσεων και την παραπέρα πολιτική εκμετάλλευσή τους. Σας ζητάμε να επανεξετάσετε το ζήτημα με βάση το δεδομένο διακοπής των φοιτητικών παροχών μετά τα θεσπισμένα όρια. Δεν υπάρχει καμία ισχυρή αιτιολόγηση στην επιβολή διακοπής των σπουδών. Είναι ένας ανετιολόγητος περιορισμός στην άσκηση του δικαιώματος εκπαίδευσης απέναντι σε ανθρώπους που το έχουν κατακτήσει με βάση τη θεσπισμένη διαδικασία, διότι κατέκτησαν την ιδιότητα του φοιτητή νόμιμα, έδωσαν εξετάσεις και πέτυχαν και διαχειρίζονται τη ζωή τους όπως έχουν δικαίωμα, χωρίς να επιβαρύνουν κανέναν. Δεν επιβαρύνουν ούτε το κράτος, ούτε το πανεπιστήμιο. Είναι ένα πρόβλημα αυτό που έχει και θεωρητική επέκταση, θα μου επιτρέψετε να πω. Η επέμβαση του κράτους στην άσκηση ενός ατομικού δικαιώματος απέναντι στο υποκείμενό του, το οποίο δεν παρανομεί ούτε προσβάλλει τα δικαιώματα άλλου, για να το περιγράψουμε απλά, είναι οπωσδήποτε προβληματική. Τέλος, πρέπει να καταθέσουμε την πλήρη διαφωνία μας και με οποιαδήποτε πρόβλεψη και απειλή κύρωση σε βάρος των πανεπιστημίων για την περίπτωση που δεν θα συμμορφωθούν προς τις υποδείξεις. Αναφέρομαι ιδίως στην διάταξη του άρθρου 40, παράγραφος 2. Η πολιτεία έχει όχι μόνο συνταγματικά, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα ουσιαστικά την υποχρέωση της επιχορήγησης προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι αδιανόητη κάθε σκέψη μείωσης της χρηματοδότησης που είναι ήδη πολύ χαμηλότερη από τον αγκαίο ως τιμωρία για την μη έκδοση των προβλεπομένων αποφάσεων. Επιτέλους, αυτά τα χρήματα προορίζονται για τα παιδιά μας και για το μέλλον των παιδιών μας. Δεν είναι δυνατόν η θεσμική υποχρέωση της πολιτείας να μπαίνει σε τέτοια αλυσβερίσια και παζάρια και μάλιστα με νόμο. Εδώ φαίνεται ότι πραγματικά έχουμε χάσει το μέτρο. Για την τελική τοποθετησή μας, κύριε Πρόεδρε, ως προς κάθε άρθρο, προς το παρόν επιφυλασσόμεστε. Εννοείται ότι εκτός από τις διατάξεις για τις οποίες έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας, ως προς τις οποίες αναρωτιόμαστε αν υπάρχει καμιά περίπτωση ανατροπής και αν δικαιώμαστε να ελπίζουμε σε κάτι τέτοιο, θα τοποθετηθούμε στην επόμενη συνεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ.